Γεια χαρά και χαιρετώ όλους τους φίλους και φίλες. Σε αυτό το οδηγό θα δούμε πώς μπορούμε μέσω του προγράμματος που μας προσφέρει το PC Magazine σε συνεργασία με την εταιρεία Softline φορολογία εισοδήματος να κάνουμε καταχώρηση το Ε1 και Ε2 για το 2016, δηλαδή τη δήλωση για το εισόδημά μας το έτος 2015. Ανοίγοντας λοιπόν το Ε1, βλέπουμε στην πρώτη σελίδα όλα τα στοιχεία τα οποία είναι έτοιμα για να τα συμπληρώσουμε, τα στοιχεία φορολογούμενου. Δεν θα κάνω μεγάλη ανάλυση σχετικά με τη φορολογία και τι πρέπει να συμπληρώνουμε καθώς δεν είμαι ο ειδικός, αλλά σας δείχνω γενικά πώς λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό. Φυσικά μπορείτε να το εκτυπώσετε πρώτα, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα, όπως βλέπετε, να κάνετε συμπλήρωση και ηλεκτρονικά, ώστε να το εκτυπώσετε κατευθείαν έτοιμο ή να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση θέλετε μέσω του προγράμματος αυτού, για να μην κάνετε κάποιο λάθος και αναγκαστείτε να τα συμπληρώνετε από την αρχή και σβήνετε. Τη μείωση φόρου λόγω αναπηρίας για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα φορολογούμενα εισοδήματα και μειώσεις, όπως και τα εισοδήματα αξιωματικών κατωτέρου πληρώματος για το εμπορικό ναυτικό, πληροφοριακά στοιχεία, όλες τις πληροφορίες που είστε, είτε είστε υπόχρεος, είτε θέλετε να συμπληρώσετε κάποια στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. Αυτό που βλέπετε, όλες οι πληροφορίες εδώ είναι για την πρώτη σελίδα. Πάνω βλέπετε τη σελίδα 2. Εισόδημα από χρεωτική επιχειρηματική δραστηριότητα, από επιχειρηματική πάλι δραστηριότητα σχετικά με τα κέρδη και τα καθάριστα έσοδα, μερίσματα, τόκη και δικαιώματα. Γράφετε τα ποσά στα δεξιά. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία, την ανάλογη περίπτωση, σελίδα 3. Έχουμε το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου, προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σελίδα 4, τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία, ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη, ποσά δαπανών που αφαιρούνται, στοιχεία εξαρτώμενων μελών φορολογουμένων κτλ. Και για τις ειδικές περιπτώσεις, βλέπετε ειδικά πληροφοριακά στοιχεία για τους ανέργους, ειδικά πληροφοριακά στοιχεία για τον υπολογισμό του τέλους επιτιδεύματος. Αυτό μας προσφέρει το Ε1 όσον αφορά τη δήλωση φόρου. Έχουμε και το Ε2. Είναι η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2015. Και εδώ μπορείτε να τα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά. Εδώ είναι η σελίδα 2. Είτε να τα καταχωρήσετε μόνοι σας και να τα ελέγξει ένας λογιστής για να είστε σίγουροι δεν κάνετε κάποιο λάθος, είτε να τα παραχωρήσετε στο λογιστή για να κάνετε μαζί την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών. Από την Softline, το site είναι softline.gr, να κάνετε είτε δήλωση φόρου κίνητης περιουσίας, είτε το Ε1 και μπορείτε να κατεβάσετε τελείως δωρεάν, όπως βλέπουμε εδώ, download, σας έχω το link κάτω από το βίντεο, για να προχωρήσετε στις επόμενες διαδικασίες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε σε μια ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι. Όπως είπαμε, η Softline είναι μόνο για τους πληροφορημένους, όπως αναφέρει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τους επόμενους οδηγούς. Προχωράμε.